Αυτή είναι η μονάδα βιολογικού καθαρισμού η οποία θα λειτουργήσει το καλοκαίρι, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα της διάθεσης των λιμάτων, της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς και του Μαδέ, με το Μενέλα Μποκέα να εκφράζει την ικανοποίησή του. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο βασικών υποδομών, βιολογική στις τουριστικές περιοχές είναι απαραίτητη. Ένα έργο με πολλά προβλήματα, είμαστε στην τελική του όμως ευθεία. Η εκτίμηση είναι ότι αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε έτοιμο το βιολογικό. Οι εργασίες στον βιολογικό καθαρισμό βρίσκονται στην τελική ευθεία, προκαλώντας ανακούφιση στους δημότες και επιχειρηματίες, καθώς ανοίγεται νέα σελίδα για την περιβαλλοντική, αισθητική και τουριστική αναβάθμιση της Αγίας Πελαγίας και της ευρύτερης περιοχής. Μακάρι, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα, να μην λέμε ψέματα, να δείτε το πρωί κάθε καλοκαίρι 2-3 αυτοκίνητα με λίματα και η μυρωδιά. Η μυρωδιά το πρωί δεν παλεύεται και βλέπετε τους ξένους που βγαίνουν έξω να πιούν τον καφέ τους, να δουν τον κόσμο. Και βλέπανε αυτές τις εικόνες. Ναι, και βλέπανε τις σωλήνες. Τι έφερναμε το φυτείο και μας άδειαζε. Τίποτα άλλο. Τι κάνουμε τώρα, κάναμε υπομονή. Μακάρι να είναι τσά. Τον Οκτώβριο θα σου πω σίγουρα. Καλά είναι τα έργα να μπουν και σε λειτουργία. Άλλο πράγμα. Κάτι καλό είναι για την περιοχή, για την κατάσταση που δεν θα έχουμε ούτε βόθρους και τέτοια πράγματα. Ανέω η ανάπτυξη της περιοχής, κάτι καλύτερο και εύχομαι ο Δήμος να κάνει κι άλλα. Μακάρι. Σε ποιος δεν θέλει. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα καλύψει τις ανάγκες των τουριστικών περιοχών για τα επόμενα 20 χρόνια, ενώ έχει προβλεφθεί και η μελλοντική επέκτασή του. Μία στιγμή πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής, για το μέλλον του τόπου, περιβαλλοντική αναβάθμιση και βεβαίως απαλλάσσει και από ένα σημαντικό κόστος και από το Βραχνά που είχαν και κάτοικοι επιχειρηματίες να απευθύνονται σε ιδιώτες για να απομακρύνουν τα λίμματα από τις κατοικίες ή τις επιχειρήσεις τους. Σαν επαγγελματίες εδώ της περιοχής, είναι ένα έργο το οποίο θα εφαλίσει πάρα πολύ την περιοχή, διότι τα βοθρατζίδικα πάνω κάτω, να εμπεριβαίνονται τουρίστες, να είναι μια μεγάλη αναβάθμιση στην περιοχή. Μακάρι να λειτουργήσει σωστά. Φυσικά είναι πολύ καλό για την ανάπτυξη του τόπου αυτού. Πρέπει να γίνει, απαραίτητο. Αύριο η ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου θα ενημερώσει κατοίκους και επιχειρηματίες για τη λειτουργία της μονάδας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι συνδέσεις οικειών και επιχειρήσεων με το δίκτυο ακαθάρτων. Για να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και οι επιχειρηματίες για το πώς ακριβώς όλοι μας θα πρέπει να συνεισφέρουμε για να λειτουργήσει το έργο, να είναι λειτουργικό, να είναι χρήσιμο και να προστατεύσουμε περισσότερο το περιβάλλον και την περιοχή, μια περιοχή που έχει πάρα πολύ σημαντική τουριστική κίνηση και ευελπιστούμε φέτος το καλοκαίρι να είναι και ακόμα καλύτερα τα πράγματα.